984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 29 Ιουνίου, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Η επιτάχυση των εμβολιασμών και η ενθάρρυνση των πολιτών στην Κρήτη να χτίσουν τείχος ανοσίας βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, όπου ξεκινά το πρόγραμμα των εμβολιασμών Express στις 5 Ιουλίου. Μάλιστα, για το λόγο αυτό και παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, θα βρίσκεται στο Ηράκλειο και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου την Διπεάρχη, την κυρία Ελένα Μπορμπουδάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984, πώς είστε? Καλό σας μεσημέρι, κυρία Δουνκεράκη, και στους ακροατές μας. Για δώστε μας λιγάκι το πλαίσιο και το πλάνο αυτής της προσπάθειας, κυρία Μπορμπουδάκη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια εντατικοποίησης εμβολιαστικής κάλυψης του νησιού. Έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, δύο παράλληλες διαδικασίες οι οποίες μπαίνουν σε φάση τροχιάς υλοποίησης. Η εμβολιαστική κάλυψη έναντι της νόσου στις απομακρυσμένες και διπρόσιτες περιοχές της Κρήτης, όπου σε συνεργασία και με τους ιατρικούς συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση θα προχωρήσουμε σε εμβολιασμούς στην κοινότητα και ανοιχτούς εμβολιασμούς όπου χρειαστεί. Και φυσικά στην αλλαγή, και αυτό είναι και αίτημα των πολιτών, και το έχουμε καταθέσει από τις αρχές του μήνα στο συντονιστικό κέντρο, στην αλλαγή εμβολίων σε εμβολιαστικές γραμμές της Κρήτης, όπου παρατηρείται ότι έχουμε μικρό αριθμό ραντεβού. Προχωράμε σε αλλαγή του εμβολίου για να εντατικοποιήσουμε τους εμβολιασμούς και να αυξήσουμε τον αριθμό των ραντεβού των πολιτών. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν ένας παράγοντας αρνητικός στο να πάει κάποιος να εμβολιαστεί εξαιτίας του ότι στα εμβολιαστικά κέντρα, κέντρα υγείας, σε όλους μας είναι γνωστό ότι ανάλογα ή σε κάθε περιοχή, γιατί έτσι επιλέχθηκε, γιατί έτσι σχεδιάστηκε ή γιατί έτσι έτυχε, γίνονταν εμβόλια από μία συγκεκριμένη εταιρεία, δεύτερη εταιρεία, και δεν είχε τη δυνατότητα ο κόσμος να επιλέξει? Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει άλλες εμβολιαστικές γραμμές. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, που παρατηρήθηκε αρχικά ένα μικρό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης. Βέβαια, να πούμε ότι το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή έχει τα ίδια επίπεδα με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είχαν τη δυνατότητα οι συμπολίτες μας της ενδοχώρας, αν δεν επιθυμούσαν το συγκεκριμένο εμβόλιο, να κλείσουν στο νοσοκομείο ή στην εμβολιαστική γραμμή της πρωτοβάθμιας στην πόλη του Ρεθύμνου. Κοιτάξτε, η εμβολιαστική κάλυψη έχει να κάνει και με την διάθεση του κόσμου και την εμπιστοσύνη που δείχνει στην εμβολιαστική κάλυψη. Έχει να κάνει και με την επάρκεια των εμβολίων. Έχει να κάνει και με τη δυνατότητα πρόσβασης. Είχαμε πει, και αυτό πράξαμε στην Υγειονομική Περιφέρεια, ότι σταδιακά θα προχωρήσουμε σε άνοιγμα όλων των εμβολιαστικών γραμμών. 84 λοιπόν γραμμές σε πολλά σημεία της Κρήτης, σε όλη την πρωτοβάθμια και στα νοσοκομεία είναι ενεργοποιημένα. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε 84 εμβολιαστικές γραμμές. Έχουμε έτσι αναπεριφερειακή ενότητα κάποια στοιχεία για να ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Λασίδη, κυρία Μπορμπουδάκη? Βεβαίως. Να σας πω ότι στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε 42% του πληθυσμού 20 και άνω που έχει εμβολιαστεί. Έχει ολοκληρώσει δηλαδή τον εμβολιασμό του. Ναι. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι στο 39%. Μιλώ και για τη δεύτερη δόση ή το μονοδοσικό, διότι τα ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα αν μιλήσουμε μόνο για την πρώτη δόση. 46% έχει ολοκληρώσει του πληθυσμού, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο πληθυσμός έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, 54% στο Λασίθι και 39% στο Ρέθυμνο. Εάν έχουμε τη δυνατότητα να διενεργήσουμε πολλούς περισσότερους εμβολιασμούς, εφόσον και ο κόσμος μπήκε κλείσει ραντεβού. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα τη δυσφυσία, την ανησυχία, τον προβληματισμό των συμπολιτών μας για το συγκεκριμένο εμβόλιο που έχει γίνει πολύς λόγος. Είναι ανθρώπινο, είναι κατανοητό. Είναι ένα εμβόλιο που έχουμε πει ότι δεν είναι ασφαλές, γιατί έχει πάρει τις εγκρίσεις. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός και να πετύχουμε το τείχος ανοσίας. Προχωράμε λοιπόν σε αντικατάσταση του εμβολίου με άλλα εμβόλια που ο κόσμος θα εμπιστεύεται. Λοιπόν,
Υπήρξε αυτή η δυσπιστία εξ αυτού του λόγου για το σκεύασμα της Άστρα με όσα, όλα όσα έχουν υποθεί μέχρι σήμερα. Γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους? Φαίνεται τα πράγματα να αλλάζουν. Τι σημαίνει, κυρία Μπορμπουδάκη, εμβολιασμοί εξπρες? Ξεκινάτε από 5 Ιουλίου και φαντάζομαι ότι εξαιτίας αυτής της ανάγκης και των χαμηλών ποσοστών, όταν σε σύνολο Κρήτης λέτε έχει εμβολιαστεί ένα 42% και ένα 20% έχει ολοκληρώσει είτε την διπλή δόση, είτε τη δεύτερη δόση, είτε με το μονοδοσικό της Άστρα, νομίζω ναι, τα ποσοστά είναι χαμηλά αυτά. Εξ αυτού έρχεται και ο κύριος Κικίλιας, να φανταστώ, από την άλλη πλευρά. Δώστε μας λοιπόν τι σημαίνει εμβολιασμός εξπρες από 5 Ιουλίου και τι κάνετε. Επισκέπτεται το νησί αύριο ο Υπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο στόχος μας είναι, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους συναρμόδιους φορείς, θα είναι δίπλα μας και η Περιφέρεια Κρήτης και οι άνθρωποι του τουρισμού και των επιμελητηρίων, με αυτούς θα συναντηθεί ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας, και οπουδήποτε έχουμε την δυνατότητα να εμβολιάσουμε έναν επαρκή αριθμό συμπολιτών μας με ανοιχτά κλιμάκια σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους. Τώρα έχω το μεσημέρι και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον Χάρη τον Βαβουρανάκη, και τον γιατρό μας τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου. Προχωράμε σε εμβολιασμούς ανάλογα με τον αριθμό των δημοτών που θα μας δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Mm. Παράδειγμα, κυρία Ντουλγεράκη, έχουμε στην περιοχή των Στανόγια έναν αριθμό 150 δημοτών που θέλουν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Pfizer. Μου δίνει ο Δήμαρχος τον αριθμό των δημοτών. Ετοιμάζουμε, συντονίζουμε το κλιμάκιο με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και όλους τους υγειονομικούς μας. Το κινητό κλιμάκιο της ΥΠΕ που θα φτιάξουμε. Ανεβαίνουμε στα Νόγια, εμβολιάζουμε αυτούς 150 συμπολίτες μας μέσα σε μία μέρα. Μάλιστα. Και φυσικά μπορούν να κλείνουν αντίστοιχα οι υπόλοιποι το ραντεβού τους στο Κέντρο Υγείας Ανογείων, όπου συνεχίζουμε τον εμβολιασμό. Αυτό το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Mm-hmm. Θα αναπτυχθούν και περαιτέρω εμβολιαστικά σημεία σε αντίστοιχες ενδεχόμενα τοπικές κοινότητες? Γιατί ενδεικτικά μπορεί να φέρατε ως παράδειγμα τα Ανόγια, αλλά είναι ένα κεντρικό σημείο. Υπάρχουν περιοχές όπου δεν είναι κοντά στα κέντρα υγείας. Θα έχουμε ανάλογα εκεί εμβολιαστικά σημεία καινούργια? Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ανέφερα και στο Δήμαρχο Σιτίας, το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης. Πάμε στη Ζάκρο. Εάν ο Κωστής ο Κικερίδης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, μας πει ότι έχουμε 100 ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν, φεύγουμε με το κλιμάκιο και πάμε σε μία μέρα, εμβολιάζουμε τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Βέβαια, άκουγα και τον κύριο Θεμιστοκλέους να λέει ότι, ξέρετε, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου και με τους κατοίκων εμβολιασμούς, γιατί και αυτό ανοίγει ως θέμα, θα στηριχθεί πάνω στους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι μπαίνουν και εκείνοι πια σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Μπορμπουδάκη. Ναι. Βεβαίως, και σε αυτό που σας ανέφερα, σε αυτή την κινητή μονάδα, επειδή γίνεται σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους, εάν έχουμε κλινήρεις στην περιοχή που θα πηγαίνουμε, θα εμβολιάζονται την ίδια ημέρα. Δηλαδή θα συμπεριλαμβάνονται στον εμβολιασμό. Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε αναφορικά με εκείνα τα οποία λένε χτίζουμε τείχος ανοσίας, προχωράμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση του εμβολιασμού. Λοιπόν, κύριε Μπορμπουδάκη, να σας ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Με μηνύματα περί γενναιότητας και λεβεντοσύνης των κριτικών, επίσης η προτροπή για τον εμβολιασμό των πολιτών σήμερα από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτός ο τόπος γέννησε σπουδαίους ανθρώπους, σημειώνει η συντονίστρια η κυρία Κοζηράκη σε γραπτή δήλωσή της. Ιστορικές προσωπικότητες και άγνωστους ήρωες της καθημερινότητας. Μέχρι σήμερα, σύσσωμος, ο κριτικός λαός, άνδρες και γυναίκες, δεν δίστασε σε καμία χρονική συγκυρία να επιδείξει θάρρος και αυταπάρνηση και να διεκδικήσει με κάθε κόστος την ελευθερία και την αλήθεια. Σήμερα οι καταστάσεις μας καλούν να σταθούμε αντάξει των περιστάσεων και της πατρογονικής μας κληρονομιάς. Ποτέ στην ιστορία και στην παράδοσή μας, σε συνθήκες πολέμου, κατοχής και αναταράξεων, οι πρόγονοί μας δεν πρόταξαν το φόβο, την αβεβαιότητα και τον ατομικισμό στις γενναίες πράξεις τους. Εμβολιαστείτε, αγαπήστε τον τόπο και τον συνάνθρωπό σας. Γίνετε κομμάτι της λύσης και της λύτρωσης. Ας σηκώσουμε ξανά την Κρήτη ψηλά στο βάθρο
της γενναιότητας και της λεβεντοσύνης, μεταξύ άλλων στις αναφορές της. Σε κοινή γραμμή με την κυβέρνηση, η Περιφέρεια προτάσει τον αναγκαίο εμβολιασμό ως μοναδικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, αποφεύγοντας να μιλήσει για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας, που στο νησί μας δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ούτε σε κανονικές συνθήκες, πόσο μάλλον σε έκτακτες, στο σχόλιο μεταξύ άλλων της Λαϊκής Συσπήρωσης Χανίων. Από σιωπά προσθέτει πως οι σοβαρές καθυστερήσεις των εμβολίων, ιδιαίτερα για την ηλικιακή ομάδα 18-29 στην Κρήτη και ο χαμηλός αριθμός εμβολιασμού πανελλαδικά, οφείλεται κυρίως στη μειωμένη διαθεσιμότητα των εμβολίων με αποκλειστική ευθύνη κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες ανακοινώσεις σήμερα από τους Υπουργούς Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και Ανάπτυξης Αδωνή Γεωργιάδη για τα μέτρα που θα ισχύσουν στους εσωτερικούς χώρους της εστίασης. Διαχωρίζονται σε χώρους αμιγώς για εμβολιασμένους κατά της COVID-19 και σε μεικτούς στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύστασης της Επιτροπής Βιοηθικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Ο στόχος είναι τριπλός, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να εμβολιαστούν, να δημιουργηθεί πλέγμα προστασίας της δημόσιας υγείας, όπου υπάρχει συγχρονισμός και να αποκατασταθεί η ελευθερία όλων όσων έχουν ήδη εμβολιαστεί. Να ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση, υιοθετώντας προτάσεις Επιτροπής Βιοηθικής και σε συνεργασία με την Επιτροπή των Ειδικών Λοιμοξιολόγων, εφαρμόζει ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί ταυτόχρονα να προστατεύσει τη δημόσια υγεία από ένα επόμενο κύμα της πανδημίας, αλλά και να επιτρέψει την όσο το δυνατόν ομαλότερη επιστροφή στην οικονομική δραστηριότητα και στην κοινωνική δραστηριότητα όπως την έχουμε ζήσει και τη θέλουμε. Όπως είπε ο κ. Υπουργός Επικρατείας, καθιερώνουμε δύο τρόπους λειτουργίας των κλειστών επιχειρήσεων. Τους αμυγείς χώρους, εκείνους δηλαδή στους οποίους θα συμμετέχουν μόνον εμβολιασμένοι με τις δύο δόσεις συν 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση ή με τη μία δόση συν 14 μέρες από την πρώτη δόση, και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι έχουν ανοσία φυσική λόγω της ασθένειας που πέρασαν. Σε αυτούς τους αμυγείς χώρους θα μπορούν να συμμετέχουν και να βρίσκονται μόνον οι συγκεκριμένοι, και γι' αυτό το λόγο μπορούν στους κλειστούς χώρους να είναι περισσότεροι σε αριθμό, με μεγαλύτερη πληρότητα και χωρίς μάσκα. Άρα υπάρχει μια δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να εμβολιαστούν και να συμμετάσχουν στο τείχος ανοσίας, προστατεύοντας και τη δική τους ζωή και την υπόλοιπη κοινωνία, μια δυνατότητα να ζήσουν με έναν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας και στους κλειστούς χώρους. Οι επιχειρήσεις τώρα, οι οποίες πρόκειται να επιλέξουν και να δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα από τις 15 Ιουλίου και μετά, παραλαμβάνω, οι αμυγείς κλειστοί χώροι θα λειτουργούν από τις 15 Ιουλίου, όταν και αναμένεται να είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα δηλώνονται οι προσερχόμενοι με το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους και το άμκα τους, και θα μπορεί η πλατφόρμα να ελέγχει τη γνησιότητα αυτής της δήλωσης με πλήρη προστασία φυσικά των προσωπικών τους δεδομένων μέσα από την πλατφόρμα. Κλειστή χώρο λοιπόν, πλην κέντρων διασκέδασης, εστιατόρια και καφέ, από 15 Ιουλίου οι αμυγείς χώροι θα λειτουργούν με 85% πληρότητας, χρήση μάσκας, υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε θέατρο και σινεμά, και οι ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self-test των γονέων. Στους αμυγείς χώρους φυσικά οι ανήλικοι, οι οποίοι δεν είναι σε ενηλικία, που μπορούν να κάνουν το εμβόλιο, έτσι όπως ισχύει σήμερα. Τώρα, οι μεικτοί χώροι τώρα, τονίζω ότι από τους μεικτούς χώρους θα ανοίξουν από τις 15 Ιουλίου και μετά τα εστιατόρια και τα κέντρα διασκέδασης, οι μεικτοί κλειστοί χώροι. Μόνο οι κινηματογράφοι και τα θέατρα, όπως έχουν ήδη ανακοινώσει την ΚΙΑ που έχει κυκλοφορήσει από προχθές, θα ανοίξουν από 1η Ιουλίου. Στους μεικτούς χώρους λοιπόν η πληρότητα γίνεται 50%, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε θέατρο και σινεμά και σε όλους τους χώρους φυσικά, προηγούμενο αρνητικό τεστ υποχρεωτικό για τους μη εμβολιασμένους, και ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self-test γονέων. Δηλαδή, στους αμυγώς κλειστούς χώρους εστιατορίων, καφέ κλπ, η πληρότητα, πλην κέντρο διασκέδασης, έτσι, η πληρότητα είναι στους αμυγείς χώρους 85%, στους μεικτούς χώρους 50%.
Οι αμυγείς χώροι, είπαμε, ξεκινάνε από 15 του μηνός και οι μεικτοί χώροι σε αυτή την κατηγορία από 15 του μηνός πλην των κινηματογράφων και των θεάτρων. Τώρα, στους υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας, καθήμενων πλην γηπέδων, μιλάμε για ζωντανά θεάματα και ακροάματα. Στους αμυγείς χώρους έχουμε 85% πληρότητα χωρίς μάσκα. Στους μεικτούς χώρους πάμε τώρα στη διαβάθμιση αναλόγως του μεγέθους, διότι πρέπει να αποφύγουμε τον μεγάλο συνωστισμό. Γι' αυτό γίνεται η διαβάθμιση αναλόγως του μεγέθους. Σε καταστήματα, σε χώρους όπου υπάρχει δυνατότητα λιγότερων των 1000 καθήμενων θέσεων, η πληρότητα είναι στο 75%. Σε χώρους που είναι κάτω των 5000 καθημένων, η πληρότητα είναι στο 70%. Σε χώρους που είναι κάτω από τους 15.000 καθήμενους, η πληρότητα είναι στο 65%. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους εφόσον είναι μεικτή. Τώρα, όσο αφορά τα κέντρα διασκέδασης, αυτά χωρίζονται προφανώς σε δύο κατηγορίες, στα υπαίθρια και στα κλειστά κέντρα. Τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης ξεκινούν τη λειτουργία από την Παρασκευή 2 Ιουλίου, από μεθαύριο. Δεδομένου όμως ότι μπορεί να είναι μόνο μεικτοί χώροι από αυτή την Παρασκευή, καθώς όλοι οι αμυγείς χώροι είπαμε ξεκινάνε στις 15 Ιουλίου, όπου θα είναι και έτοιμη πλατφόρμα, από την Παρασκευή 2 Ιουλίου στα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης που θα λειτουργούν η πληρότητα μπορεί να είναι έως 25% και χρειάζεται προηγούμενο αρνητικό rapid test υποχρεωτικό για όσοι είναι μη εμβολιασμένοι. Η πληρότητα φαίνεται χαμηλότερη στα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, όμως εδώ υπάρχει δυνατότητα να είναι και όρθιοι και όχι δηλαδή καθήμενοι. Και αυτή είναι η διαφορά από τα εστιατόρια που είναι υποχρεωτικά όλοι καθήμενοι. Άρα, επειδή υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης κινητικότητας των ανθρώπων μέσα σε αυτούς τους χώρους, γι' αυτό είναι και μικρότερη η χωρητικότητα. Το λέω για να προλάβω τυχόν ερώτηση, γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση. Τώρα, στους αμυγείς χώρους, είτε κλειστούς είτε υπαιθρίους των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, οι οποίοι θα λειτουργούν, είπαμε, από τις 15 Ιουλίου. Σε αυτή την περίπτωση η πληρότητα ανεβαίνει από το 25 στο 60%. Εάν δηλαδή κάποιος έχει κέντρο διασκέδασης μεικτό, θα έχει 25% πληρότητα. Αν έχει κέντρο διασκέδασης αμυγός για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, θα έχει 60% πληρότητα. Πάλι εδώ επιτρέπεται να είναι όρθιοι και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των κέντρων διασκέδασης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως. Τώρα, στα ανοιχτά και τα κλειστά γήπεδα, αυτά ξεκινούν τη λειτουργία τους από τις 15 Ιουλίου, και τα ανοιχτά και τα κλειστά. Εδώ υπάρχουν μόνον αμυγείς χώροι. Στα γήπεδα δεν γίνεται να υπάρχει μίξη εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων. Οι λόγοι είναι προφανείς, ο κόμος είναι περισσότερος και ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από έναν μη εμβολιασμένο στους εμβολιασμένους πάρα πολύ μεγαλύτερος με γεωμετρική πρόοδο. Άρα, στα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα ισχύει η κατηγορία μόνον των αμυγώς εμβολιασμένων χώρων και νοσησάντων, και άρα η λειτουργία τους ξεκινά από τις 15 Ιουλίου. Εκεί η πληρότητα θα είναι 85%, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και η ανήλικη προσόντα με δήλωση self-test και γονέων. Η χρήση μάσκας υποχρεωτική, πάλι για τους λόγους του ότι φωνάζουμε και έχουμε πολύ έντονη δραστηριότητα σε ένα γήπεδο, και άρα πρέπει να προσέξουμε αν τυχόν κάποιος έχει ξεφύγει και έχει ασθενήσει παρά το ότι είναι εμβολιασμένος, να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Θέλω, κλείνοντας, να πω σε όλους τους συμπολίτες μου και κυρίως σε όλους τους επιχειρηματίες και τους οργανωμένους φορείς, οι οποίοι συναντώ στο γραφείο μου σχεδόν κάθε μέρα, και μάλιστα όχι σχεδόν κάθε μέρα, κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα. Είναι στο δικό μας χέρι, εάν όλοι συμμετάσχουμε ενεργά σε μια πανεθνική προσπάθεια πειθούς των συμπολιτών μας παραμένουν διστακτικοί έναντι του εμβολιασμού, να συμμετάσχουν σε αυτό το συλλογικό τείχος ανοσίας, να φτάσουμε το δυνατόν γρηγορότερα, μέσα στο καλοκαίρι δυνατόν, στο προβλεπόμενο αριθμό που κατά τους επιστήμονες θα μας προστατεύσει από ένα ενδεχόμενο κύμα της πανδημίας, και τότε να μπορούμε να αυξήσουμε όλους αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, σε όσους τυχόν επιχειρηματίες θα θελήσουν να μας πούν ότι αυτά τα όρια είναι χαμηλά ή δύσκολα στην εφαρμογή, η απάντηση είναι μόνο μία: όλοι μαζί πείθουμε τους συμπολίτες μας, κάνουμε το εμβόλιο και τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας.
Γυρίζω σελίδα. Πολιτική συμφωνία για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο. Πετύχαμε την πιο φιλόδοξη πολιτική μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής από τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ο Σπύλιος Λιβανός. Δημιουργήσαμε το κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια, την επάρκεια, τη βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών μας συστημάτων. Μια δίκαιη πράσινη κοινωνική και τελικά πιο βιώσιμη κοινή αγροτική πολιτική, δήλωσε ο Υπουργός μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Έχουμε ήδη ακούσει το πώς κρίνει, εκτιμά την υπάρχουσα κατάσταση με τις αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κ. Μύρον Χιλετζάκη. Ρωτώ επίσης πώς κρίνει αυτά τα δεδομένα τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Καραβιώτη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεράκη, σας και στους ακροτές. Λοιπόν, για δώστε μας το δικό σας το στίγμα. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε να... Την κοινή αγροτική πολιτική την ξέρουμε. Είναι αυτή που ουσιαστικά έχει οδηγήσει τη δεκαετία του 2003-2013 σε πάρα πολλές, πάνω από 4 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε όλη την Ευρώπη να καταστραφούν. Είναι αυτή που έχει οδηγήσει τους μικρομεσαίους αγρότες τα τελευταία χρόνια να παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους. Και πραγματικά εδώ πέρα νομίζουμε ότι οι φυσικοί πρέπει να σταματήσουν να, η επιστήμη δηλαδή να σταματήσει να ψάχνει και να έρθει εδώ να δει τα παράλληλα σύμπαντα που βιώνει, που αντιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις και οι εκπρόσωποι τους και την κατάσταση που βιώνουμε εμείς που παλεύουμε καθημερινά για την επιβίωσή μας. Που σημαίνει απλά και πρακτικά, μισό λεπτό, που σημαίνει απλά και πρακτικά τι, κύριε Καραβιώτη, όταν λέτε ότι μέχρι σήμερα η κοινή αγροτική πολιτική έχει οδηγήσει τους μικρομεσαίους αγρότες ουσιαστικά σε αφανισμό, ότι από εδώ και κάτω τι είναι αυτό το οποίο περιμένετε? Δεν ευσταθούν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Λιβανός. Δημιουργούμε κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια, την επάρκεια, τη βιωσιμότητα αγροδιατροφικών συστημάτων, δίκαιη, πράσινη, κοινωνική και πιο βιώσιμη ΚΑΠ. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. 1,5 εκατομμύριο αγροτικές εκμεταλλεύσεις θέλουν να πάμε στις ενισχύσεις 35 δισεκατομμύρια. Ενώ όλοι οι υπόλοιπες αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όλες οι υπόλοιπες παίρνουν 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο θα καταφέρει η κοινή αγροτική πολιτική να δώσει, πώς το λένε, εκέγγυα στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Μάλιστα. Την ίδια ώρα που μας τάζουν να βγουν με πετραχίλια όπως τα προηγούμενα χρόνια, η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα θα είναι απαράδεκτη. Mm-hmm. Σας πω παράδειγμα, στις Βασιλιές δεν υπάρχει γιατρός. Αναγκάζονται οι ηλικιωμένοι να πάρουν το λεωφορείο, να κατέβουν κάτω για να γράψουν τα φάρμακά τους. Στον Άγιο Σύλλα οι αγροτικοί δρόμοι είναι τα κακά τους χάλια. Στον προφήτη Λία δεν έχουμε νερό να ποτίσουμε τα σταφύλια μας. Κατά τα άλλα, η κοινή αγροτική πολιτική είναι το πρόβλημά μας και η πράσινη ανάπτυξη. Εδώ πρέπει να ασχοληθεί πραγματικά το κράτος για να λυθούν τέτοια προβλήματα. Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, πραγματικά κάθε χρόνο ανεβαίνει. Μιλάμε, κάνουμε συνέδρια για το λάδι και το ποιοτικό λάδι που παράγει η Κρήτη και την ίδια στιγμή στη δακοκτονία δεν έχουν προσληφθεί ακόμα οι κομεάρχες. Είναι Καραβιώτη, προβλήματα που συναντάμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία δεν λύνονται. Σωστά. Και μας δυσκολεύουν. Ωραία. Κύριε Καραβιώτη, αυτά τα οποία αναφέρετε έχουν να κάνουν μόνο με τους παραγωγούς στον νότο της Ευρώπης ή έχουν να κάνουν και με τους παραγωγούς ενδεχόμενα στο βορρά της Ευρώπης? Διότι μας έχετε συνηθίσει όλοι σας να μιλάτε για αγρότες πολλαπλών ταχυτήτων. Βεβαίως και υπάρχουν αγρότες πολλών ταχυτήτων. Μέχρι πρόσφατα η βασίλισσα της Αγγλίας είναι αυτή που παίρνει τις μεγαλύτερες ενισχύσεις, γιατί μάλλον είναι αγρότης ενώ δεν είμαι εγώ, παραδείγματος χάρη. Για ποιο λόγο δίνονται οι ενισχύσεις αναστρέμα και δεν δίνονται με βάση την παραγωγή? Και την ίδια ώρα έχουμε εισρωές προϊόντων από τρίτες και τέταρτες χώρες. Γιατί αυτό εξυπηρετεί τη βιομηχανιοποιημένη παραγωγή που υπάρχει, παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία. Για να εισάγουν φθηνές πρώτες ύλες. Κάθε χώρα, ανάλογα με την παραγωγή της, προσπαθεί σε αυτό το παζάρι που κάνουμε
να κερδίσει. Ωραία. Για να ενισχύσει τις μεγάλες όμως αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Για να το διευκρινίσουμε, επειδή οι αναφορές γίνονται συχνά πυκνά, μετά μου δώσατε το ερέθισμα με αυτό που είπατε για τις επιδοτήσεις που παίρνει η Βασίλισσα της Αγγλίας. Αναρωτιέμαι αν συνεχίζει η Γερμανία να παίρνει επιδοτήσεις για παραγωγή ελαιολάδου, όπως επίσης αν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα μας συνεχίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις για τους ελαιώνες και το λάδι το οποίο παράγουν. Εδώ παίρνει επιδότηση ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ενίσχυση για τα ελαιόδεντρα του. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τα ξέρουμε αυτά, δηλαδή τι συμβαίνει, ποιοι ενισχύονται πραγματικά. Μάλιστα. Και ποιος είναι ο στόχος της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αν κάτσουμε και δούμε ένα-ένα τι προβλέπει, θα δείτε ότι τίποτα δεν είναι προς όφελος του μικρού και μεσαίου αγρότη που παλεύει καθημερινά για την επιβίωσή του. Λοιπόν, αυτές οι δικές σας οι παρατηρήσεις από τη δική σας την πλευρά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερους, κύριε Καραβιώτη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Να είστε καλά και δύναμη και αγώνα. Κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με την απόγνωση των αμπελουργών και των ελαιοκαλλιεργητών της Κρήτης λόγω των παρατεταμένων χρονικά υψηλών θερμοκρασιών που καταστρέφουν τη φετινή παραγωγή, πραγματοποίησαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ της Κρήτης με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σοκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο ξεκινούν την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας με τίτλο Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη σύνδεση πρωτογενούς και τουριστικού τομέα, το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τα δεδομένα της διάγνωσης αναγκών του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Στην υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλλει και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Πριν από λίγο ήρθε ένα δελτίο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Μιλάει για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη λόγω καύσωνα από 5η-1η Ιουλίου έως και Σάββατο 3 Ιουλίου. Σας υπενθυμίζω αυτά τα οποία έχει πει στον 984 ο μετεωρολόγος ο κύριος Κλίαρχος Αμαρουσάκης. Ένας καύσωνας που φαίνεται η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές, ακόμα και στην Κρήτη, να ξεπερνά αυτές τις ημέρες και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ο οποίος σε συνδυασμό με τους πολύ δυνατούς ανέμους, βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους, πραγματικά αποτελούν ένα επικίνδυνο μείγμα ακόμα και για την πρόκληση πυρκαγιάς. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας παραθέτει επίσης τους κωδικούς αριθμούς, τους τριψήφιους πυροσβεστικής ΕΚΑΒ, ελληνικής αστυνομίας, ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, όπως επίσης και λιμενικό σώμα, για εσάς που ευχήνε να μην αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, αλλά οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή σας, πραγματικά να μπορέσετε να ειδοποιήσετε τις αρχές, έτσι ώστε να παρέμβουν άμεσα, να επέμβουν άμεσα προς βοήθεια όσων κινδυνεύουν. Σύσταση και συγκρότηση συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την εμπρόσθια διατροφική επισήμανση των τροφίμων με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κυρίου Σπύλιου Λιβανού συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έργο, λέει, υπό τον Υπουργό θα είναι η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σχετικά με την παρακολούθηση και γνωμοδότηση της εν εξελίξη νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εμπρόσθια διατροφική επισήμανση των τροφίμων. Άρα αυτό σημαίνει, κυρία Πρόεδρε του ΑΡΕΠΟ, ότι έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Κυρία Χουδετσανάκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουμπιεράκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Ναι, έχουμε εξελίξεις, γιατί το θέμα, όπως είχαμε αναφέρει πολλές φορές και ευχαριστούμε και εσάς και μέσω της εκπομπής που αναδείχθηκε τόσο πολύ, το θέμα επήγει και νομίζω ότι προς τη σωστή κατεύθυνση στο Υπουργείο σύστησε ομάδα εργασίας και μετά την πρόταση τη δικιά μας που έχει πάει στο Υπουργείο. Αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά έπραξε, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και από η άποψη του Υπουργείου τεκμηριωμένη, εκτός από την πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης και την πρόταση του ΑΡΕΠΟ. Νομίζω ότι πολύ σωστά έπραξε για το συγκεκριμένο θέμα και εσείς σε ομάδα εργασίας. Πάντως ο χρόνος πιέζει, δηλαδή μέσα στην επόμενη χρονιά, το 2022, θα πρέπει να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, να πρέπει να έχουν γίνει οι κινήσεις, να έχουν προηγηθεί οι κινήσεις, για να μην φτάσουμε σε αυτό το οποίο λέμε επιπρόσθια διατροφική επισήμανση των τροφίμων που ρίχνουν στα τάρταρα τα ποιοτικά προϊόντα, κυρίως προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, έτσι.
Πολύ σωστά, κυρία Δουλγεράκη. Το τέλος το 22, το τελευταίο τρίμηνο, θα ληφθεί η απόφαση. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί προς την κατεύθυνση, με κοινές προτάσεις, με τα μάτια μας ανοιχτά, να το πω απλά-απλά, για να μην διακυβευθούν πράγματα που ήδη έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τα προϊόντα θα πρέπει να πάνε σε κάποιες κατηγορίες που έχουν αναφέρει τουλάχιστον, όσο δεν έχει ληφθεί η απόφαση, αλλά ήταν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Νομίζω ότι πρέπει με κάθε τρόπο και κάθε συνεργασία, πραγματικά κάθε συνεργασία, και τώρα αυτή τη στιγμή θα ετοιμαζόμαστε να πάμε και Κύπρο για να δούμε αν καταφέρουμε να μπουν και στο ΡΕΠΟ η Κύπρος, για να έχουμε όλη αυτή και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και να δούμε πώς θα αποφευθεί κάθε αρνητική εξέλιξη για τα προϊόντα της Κρήτης αλλά και γενικότερα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Νομίζω ότι το λάδι, τα γαλακτοκομικά, κάποια προϊόντα που ήδη είναι υψηλής διατροφικής αξίας, δεν θα πρέπει να περνάει από το μυαλό μας ότι θα καταταγούν σε κατηγορίες στο ράφι που δεν θα είναι αξιοποιήσιμο από τον καταναλωτή. Από τη μία, έχουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ελαιολάδου, τα κατάφερε σε ό,τι έχει να κάνει με το ελαιόλαδο, και ευελπιστούμε ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει αυτή η εμπρόσθια διατροφική επισήμανση Nutri-Score, έτσι όπως απλά έχουμε μάθει από εσάς να τη λέμε, και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα σαφέστατα προϊόντα. Δηλαδή, πηγαίνοντας στην Κύπρο, οι περιφέρειες της Ευρώπης που θα μετέχουν σε αυτή την ένωση θα γίνουν 35, θέλετε να πείτε? Ελπιστώ, ναι, 36. Μάλιστα. Γιατί 36. Έχει μπει και άλλη περιφέρεια, έχει μπει η Δυτική Μακεδονία, οπότε αυξανόμαστε, νομίζω ότι ενώνουμε δυνάμεις. Είναι σημαντικό που έχουμε κοινά προϊόντα μέσα στο ΡΕΠΟ. Είναι σημαντική η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Νομίζω ότι τα προϊόντα μας θα πρέπει να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πύχη. Και πάνω μισό λεπτό. Και πάνω από 750 πλέον οι ομάδες παραγωγών. Ναι, βέβαια, κυρία Χουδετσανάκη. Είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω το εξής, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταπιώ, κυρία Χουδετσανάκη. Βλέπω μια συμβουλευτική ομάδα που συγκροτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όταν βασικά στελέχη του Υπουργείου, πριν από καιρό που ήρθε το θέμα στην επικαιρότητα μέσω του ΑΡΕΠΟ, μέσω δηλαδή της Ένωσης των Περιφερειών της Ευρώπης, δεν ήξεραν καν τι ήταν το ΑΡΕΠΟ. Συγκροτείται μια συμβουλευτική ομάδα παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, τις προτάσεις σαν ΑΡΕΠΟ, επαναλαμβάνω, που έχετε καταθέσει όλοι οι επιστημονικοί σύμβουλοι όλων των περιφερειών της Ευρώπης, και βρίσκεται το ΑΡΕΠΟ, η Ένωση των Περιφερειών, εκτός αυτής της συμβουλευτικής ομάδας. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, πραγματικά είχε γίνει μια πρόταση από την περιφέρεια να συμμετέχουμε σε αυτή την ομάδα. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Καλύτερα. Ας μην το πείτε, κύριε Χρυσάκη. Ναι, θα προτιμήσω. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές σας ευχαριστώ. Γεια σας. Πάω στο χώρο της εκπαίδευσης. Τους 4 άξονες για το νέο αναβαθμισμένο σχολείο παρουσίασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκη Κεραμέως χθες. Απότερο στόχος, σύμφωνα με την Υπουργό, είναι η καλλιέργεια ενεργών πολιτών, επαιδείοντας τους εκπαιδευτικούς σε ένα πιο ελεύθερο αυτόνομο σχολείο με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, όπου ο πλέον καθοριστικός μοχλός είναι η κοινωνική κινητικότητα. Από ένα κλειστό και συγκεντρωτικό σχολείο, είπε η κυρία Κεραμέως, προχωράμε σε ένα ευέλικτο σχολείο της ανοιχτής κοινωνίας με προοπτικές ζωής για κάθε παιδί. Στους άξονες τώρα και στις προκλήσεις που παρουσίασε μεταξύ άλλων η Υπουργός, εγώ συνοπτικά θα τα πω ότι έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, η επίλυση προβλημάτων, συνεργασία μέσα από θεματικές όπως σεβασμός του περιβάλλοντος, εκπαιδευτική ρομποτική, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα και άλλα.
είπε ότι διπλασιάζονται τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία στη χώρα, ότι 112 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν για τεχνολογικό εξοπλισμό. Είπε ότι από το Σεπτέμβριο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, το ρολόγιο πρόγραμμα, συνδέονται οι δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Είπε ότι παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες πιο δημιουργικά, πιο ελεύθερα, πιο αυτόνομα, με παράλληλους μηχανισμούς αξιολόγησης και διαφάνειας, ότι δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν σχολικά βιβλία, να δημιουργούν ομίλους, να αξιολογούν μαθητές με εναλλακτικούς τρόπους όπως εργασία ή να καλείται ο μαθητής να προετοιμάσει παράδοση μαθήματος, να αξιοποιούν τις σχολικές εγκαταστάσεις εκτός ωραρίου, να συνεργάζονται με φορείς μεταξύ άλλων. Φαντάζομαι ότι τώρα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί και από την κυρία Κεραμέως. Και γνωρίζοντας, κύριε Νίκο Μετζίνη, καλό μεσημέρι από τον 984 καλό περισσότερα. Μεσημέρι. Μπορείτε να έχετε πια και να κάνετε μια κριτική και να τοποθετηθείτε εκ του ασφαλούς με βάση αυτά τα οποία μας έρχονται από το Σεπτέμβριο. Τι λέτε λοιπόν για όλα αυτά? Σίγουρα ότι ο υπουργός μας έχει χιούμορ. Άκουσα που αναφέρατε Πιτροχάδη για δημιουργικό δάσκαλο, αυτόνομο δάσκαλο, ελεύθερο δάσκαλο. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο δάσκαλο όταν προβλέπει υπερεξουσίες διευθυντή? Ο διευθυντής από το Σεπτέμβριο, αν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, θα είναι ο κέσαρας της Ρώμης. Αυτός θα αποφασίζει ποιος θα είναι ο διευθυντής του. Αυτός θα ορίζει τους λεγόμενους μέντορες. Αυτός θα ορίζει τους βοηθούς των τάξεων. Αυτός θα μπαίνει μέσα στην τάξη όποτε και όποτε επιθυμεί για να αξιολογεί. Πώς λοιπόν θα έχουμε ένα τέτοιο δάσκαλο δημιουργικό, αυτόνομο, ελεύθερο? Ένα αυτό. Δεύτερον, ο χρόνος κατάθεσης του, κατά καλό καιρό με κλειστά τα σχολιά, το περιεχόμενό του. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, κυρία Δουλγεράκη, δεν εφαρμόζονται πουθενά στον κόσμο. Ιδιαίτερα το πολλαπλό βιβλίο που αναφέρει με, με λόγια έτσι ενθουσιώδη, εφαρμόζεται μόνο σε δύο χώρες του κόσμου. Και δεν μας εξηγεί. Ο αναπληρωτής που θα έρχεται τον Οκτώβριο στο σχολείο, ενώ πρέπει να έχει δηλώσει το βιβλίο του από τον Ιούνιο, ποιο βιβλίο θα δηλώσει? Προχειρότητες. Η διαδικασία fast track, χωρίς κανένα διάλογο. Κάλεσε τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, τους το ανακοίνωσε και τέλειωσε. Το κυριότερο όμως, για δουλειά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μετατρέπει την επιμόρφωση από αγαθό που είναι και αναγκαιότητα όλων μας, σαν μια τιμωρία. Και λέει χαρακτηριστικά, όποιος εκπαιδευτικός στην αξιολόγηση που θα γίνεται από το διευθυντή και από το σχολικό σύμβουλο κριθεί μέτριος ή κακός σε εισαγωγικά, θα πηγαίνει στην αξιολόγηση. Μα η αξιολόγηση είναι ένα αγαθό που το επιζητούμε όλοι. Ζητάμε αξιολόγηση μόνιμη, εκτός του σχολείου και με αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτή το κάνει τιμωρία. Όσον αφορά την αυτονομία των σχολείων, τι να πούμε? Να σας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί έχουν πολυτονιστεί οι δεξιότητες που φέρνει το νομοσχέδιο. Αν θέλω κάνω εγώ ένα πρόγραμμα στο σχολείο μου με φρούτα, κυρία Δουλγεράκη, μου λέει ο υπουργός, θα πρέπει να βρω μια λαχαναγορά, να πάω να την παρακαλέσω να μου διαθέσει τα φρούτα. Γιατί είναι ωραία τα μεγάλα λόγια για τη σεξουαλική αγωγή, για την κυκλοφοριακή αγωγή. Αλλά πουθενά δεν λέει για ένα κονδύλιο στο σχολείο. Πουθενά. Μα από τη στιγμή που σας πάει σε συνεργασίες με διάφορες εταιρείες, φαντάζομαι αυτό ότι ακριβώς. Αυτό είναι η κυρία Μετζίνη. Αναφέρατε ήδη εκφράσεις. Επιχειρηματικότητα. Επαγγελματικός προσανατολισμός από την 5η Δημοτικού. Δηλαδή ο πιτσιρικάς των 10-11 χρόνων θα πρέπει να μπει στη διαδικασία μετά από 15 χρόνια. Τι επάγγελμα να γίνει? Εγώ δεν θέλω αυτό το μαθητή. Εγώ θέλω ένα μαθητή ο οποίος να ζει την παιδική του ηλικία, να αγαπήσει το βιβλίο, να αγαπήσει το θέατρο, τις άλλες τέχνες, να αναπτύξει τις δεξιότητες του ολόπλευρα. Έτσι λέει το σύνταγμά μας. Το σύνταγμά μας λέει ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, όλες τις δεξιότητες του. Αντί για αυτό, τι θέλει να φτιάξει? Θέλει να φτιάξει αμόρφωτους ανθρώπους, φτηνό εργατικό δυναμικό. Όλα αυτά βέβαια δεν μας παραξενεύουν. Είναι στο μεγάλο σχέδιο της κυβέρνησης της Υπουργού Παιδείας. Μα ξέρετε, και σήμερα το σχολείο δεν παρουσιάζει ευτράπελα, και σήμερα δεν παρουσιάζει αγγελώσεις. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτή την ιερή αγελάδα που λέγονται πανελλαδικές εξετάσεις, και τα παιδιά πρέπει να έχει γίνει μια ολόκληρη προσπάθεια από την οικογένεια να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα, διότι τα πάμε τυφλουσούρτη σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Έχετε δίκιο. Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και τα έχουμε αναδείξει.
Ακούσατε όμως μια κουβέντα. Ο κύριος Πρωθυπουργός εχθές με την κυρία Κεραμίως ήταν σε ένα από τα πιο ομορφότερα σχολεία της Ελλάδας. Το στρογγυλό σχολείο, όπως το λέμε, ενός πολύ σπουδαίου μηχανικού, πραγματικά κόσμα. Έχουν δει τα άλλα κτίρια των δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων της χώρας που είναι. Έχουν πάει σε ένα κοντέινερ να κάνουν μάθημα με 36-40 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε κουβέντα για χρηματοδότηση των Δήμων, γιατί εκεί ανήκουν τα σχολικά κτίρια, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κτίρια. Ακούσατε καμία κουβέντα? Τι ακούσαμε? Ότι από κάποια εκατομμύρια που θα πάρουν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα δοθούν για αναβάθμιση, λέει, τεχνολογικού εξοπλισμού. Ή θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα των tablets. Θα θυμάστε, έτσι, το τι είχε γίνει. Κάποια tablets, τελικά καταλήξαμε να πάρουμε 5 tablets κάθε σχολείο. Φοβάμαι λοιπόν ότι ο στόχος δεν είναι ούτε αναβάθμιση ούτε καλυτέρευση. Αν ήθελαν κάτι τέτοιο, ξέρετε, θα έπρεπε να κάνουν, κύριε Διαδάκη. Πρώτον, να μειώσουν τον αριθμό των μαθητών ένα τμήμα. Και δεύτερον, να διορίσουν δασκάλους. Του χρόνου θα χρειαστούμε 50.000 αναπληρωτές, κύριε Δουλγεράκη. 50.000 αναπληρωτές, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Γιατί δεν διορίζετε τους ανθρώπους να έχουν τα παιδιά ένα μόνιμο δάσκαλο και μια μόνιμη δασκάλα στην τάξη τους? Έτσι θα γίνει η αναβάθμιση. Έτσι θα δημιουργηθεί το κριτικό πνεύμα. Δεν θα δημιουργηθεί με έναν μεταφερόμενο εκπαιδευτικό που φέτος είναι στην Κέρκυρα, μεθαύριο θα είναι στους Οθονούς, μεθαύριο θα είναι στη Ρόδο. Μάλιστα. Άρα τι φοβάστε, λέτε, φοβάμαι ότι στόχος είναι τι? Στόχος είναι η δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, τα καλά σχολεία που θα πηγαίνουν οι εκλεκτοί, οι άριστοι κατά τον κύριο Πρωθυπουργό, και τα σχολεία της πλέμπας, συγγνώμη για την έκφραση, που θα πηγαίνουν τα παιδιά του λαού μας, που θα είναι υποχρηματοδοτημένα, που θα ψάχνουμε δεξιά και αριστερά να βρίσκουμε κάποια κονδύλια, προκειμένου να πάρουμε το μαρκαδόρο του πίνακα ή να αγοράσουμε ένα μαγνητόφωνο ή να πάρουμε ένα τάμπλετ. Αυτό φοβάμαι και δυστυχώς, αν δεν αντιδράσουμε, φοβάμαι ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τις ανησυχίες σας, τις αγωνίες σας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μετζίνη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε και με τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη. Είναι ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με μια πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ακούσουμε και τη δική του την άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί όσο πιο πολλές απόψεις ακούγονται, νομίζω ότι τόσο περισσότερα πράγματα καταλαβαίνουμε πάνω από αυτά τα οποία ακούγονται. Κύριε Μπελαδάκη, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, πώς εσείς εκτιμάτε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες? Εντάξει, μπορεί να είσαστε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτή την ώρα, αλλά δεν ξεχνάει κανείς ότι μέχρι χθες, προχθές, το λέω συμβολικά και το καταλαβαίνετε, ήσασταν ο δάσκαλος μέσα στην τάξη. Πώς εσείς λοιπόν τα κρίνετε? Κοιτάξτε, σίγουρα όταν βλέπουμε κάποιες εξαγγελίες δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πώς, τέλος πάντων, να κάνουμε προβλέψεις για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν. Εμείς αυτή τη στιγμή λοιπόν. Το πώς τα εκτιμάτε κάνουμε... είναι αυτό, ναι, με το, ναι, πώς, ναι, τα, ναι, κρίνετε, μια ζητάω. Πάντως, η οποία έχουμε, τουλάχιστον με αυτούς τους εκπαιδευτικούς που μίλησα σήμερα, αλλά και αυτή που παρακολουθήσαμε αυτές τις βράδυ τις εξαγγελίες, γιατί είχαμε τη δυνατότητα κάποιοι και από το YouTube, αλλά και σε συνδέσεις που είχαν γίνει να παρακολουθήσουμε τις εξαγγελίες. Θεωρούμε ότι κινούνται σε θετική κατεύθυνση, με ποια λογική? Στο ότι έρχονται να ενισχύσουν την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Έρχονται να καινοτομήσουν σε κάποια σημεία. Το ότι δηλαδή μπαίνει το πολλαπλό βιβλίο και έχουμε ελεύθερη επιλογή βιβλίου είναι κάτι πολύ θετικό. Είναι κάτι που αρκετοί εκπαιδευτικοί το ζητούσαν, να μην έχουμε την αυθεντία του ενός βιβλίου. Οι ιδιαιτερότητες από περιοχή σε περιοχή αλλάζουν. Οπότε θα μπορούσαν να έχουμε ένα επιπλέον βοήθημα ή ένα επιπλέον εισιτήριο. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε, ανάλογα με την τοπική, ας πούμε, η ιστορία, ανάλογα με τα μνημεία της περιοχής, τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε? Ο κάθε εκπαιδευτικός να έχει μια παιδαγωγική ελευθερία να μπορέσει μέσα από δραστηριότητες και προγράμματα που κάνει να επιλέξει και αντίστοιχα σχολικά βιβλία που να δώσει κάτι παραπάνω ακόμα στα παιδιά. Επίσης, το ότι θεσμοθετεί 1.100 οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που μπαίνουν στην εκπαίδευση, αυτό δεν είναι σημαντικό? Το ότι μπαίνουν για πρώτη φορά οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στην εκπαίδευση. Το ότι γενικεύει την προσχολική αγωγή από τα 4 χρόνια καθολικά σε όλη την Ελλάδα, όλα τα νήπια από 4 ετών και πάνω θα είναι στην προσχολική αγωγή. Το ότι βάζει τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο δεν είναι θετικό? Το ότι καταφέραμε και περάσαμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τώρα πια παίρνουμε ηλεκτρονικά τα πολιτήρια, ψηφιακές αιτήσεις, δηλώσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών,
αλλά επίσης το ότι ισχύει ότι και παίρνει περισσότερες ώρες πληροφορικής στο σχολείο, δεν θα μπορούσε κάποιος να το δει θετικό, ως θετικό. Το ότι βάζει από το δημοτικό σχολείο τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ώστε το παιδί σιγά σιγά να αποκτάει άποψη, να αποκτάει πληροφορίες, γνώσεις που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν στο να επιλέξει τι θα γίνει στο μέλλον. Το ότι δηλαδή επίσης βάζει δεξιότητες στο σχολείο, μπαίνει η σεξουαλική αγωγή, μπαίνει η ρομποτική, μπαίνουν ακόμα και στοιχεία επιχειρηματικότητας. Να μην εθελοτυφλούμε, το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα σε κάποια κέρια θέματα και προβλήματα. Το ότι επαναφέρει το σχολικό σύμβουλο που τον βάζει μέσα στο σχολείο, μέσα στη τάξη, και φτάνει στο σημείο να αυξήσει τη θέση των σχολικών συμβούλων από 450 να φτάνει 800. Εμείς το βλέπουμε θετικό. Επίσης, το ότι γίνεται ενδοσχολικός συντονιστής ανατάξει, δηλαδή σε κάθε σχολείο που έχουμε τρεις ή τέσσερα τμήματα της Δευτέρας ή της Τρίτης, σε κάθε τάξη υπάρχει ένας δάσκαλος ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί ως συντονιστής. Εσείς όλα αυτά τα κρίνετε θετικά. Το γεγονός ότι χρειάζεται και όπως έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες και σε πρόσφατες ανακοινώσεις, ότι το κάθε σχολείο θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με κάποιες εταιρείες, σαν να είναι σπόσορας το σχολείο. Αυτό πώς μεταφράζεται για να το καταλάβουμε εμείς. Μισό λεπτό. Ναι. Θα υπάρχει χρηματοδότηση, όπως άκουγα πριν από λίγο, και εγώ το θέτω ως ερώτημα πια. Θα υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να συντηρεί τα σχολεία? Έρχονται χρήματα τα οποία εκταμιεύονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Μα δεν είναι μόνο τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Λέει για 112 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τεχνολογικό εξοπλισμό στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πολύ καλώς γίνεται αυτό, κύριε Μπελαδάκη. Δεν είναι εκεί η διαφωνία. Το αναρωτιέμαι, η επιφύλαξη, και το πάω παρακάτω. Δεν υπάρχουν κονδύλια να δοθούν για να μην έχουμε σχολικά κτίρια τα οποία είναι ερείπια, σχολεία που πέφτουν οι ισοβάδες, προκατέθουσες και όλα τα υπόλοιπα? Να σας πω. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι κτηριακές υποδομές ανήκουν στην αυτοδιοίκηση. Όχι τώρα, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δεν είναι κάτι λοιπόν που αλλάζει σε σχέση με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Και επίσης, επειδή είπατε την αρχή ότι μιλάω και ως εκπαιδευτικός που αρκετά χρόνια ασχολούμαι με τα εκπαιδευτικά θέματα και με τα κοινά των δασκάλων. Θα σας πω λοιπόν ότι τα τελευταία 30 χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση υπάρχει πάντα στην επιχειρηματολογία κάποιων, ας πούμε, που θέλουν τέλος πάντων κάθε φορά να ανοιχνεύουν εφιάλτες πίσω από τα πράγματα, ότι θα μπουν οι χορηγοί, θα μπουν οι ιδιώτες. Δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς. Αυτή τη στιγμή η επιχορήγηση των σχολείων γίνεται μέσω των σχολικών επιτροπών σε ό,τι έχει να κάνει με τα λειτουργικά έξοδα. Τις αμοιβές των εκπαιδευτικών συνεχίζει να τις έχει το κράτος και τις προσλήψεις. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Δεν μίλησε κανείς ότι θα πούνε χορηγοί, ότι θα πάρουν χορηγοί τα σχολεία. Αυτό ίσα ίσα είναι κάτι το οποίο εντάξει, δεν φαίνεται πουθενά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή χρόνια είμαστε στην εκπαίδευση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, αν μπορούν να έρθουν σε επαφή με ένα φορέα, είτε για να κάνει μια εκδρομή στα παιδιά, είτε για να να φέρει κάποιο υλικό μέσω του συλλόγου γονέων και όλα αυτά, αυτά είναι όλα θεμητά. Οι σύλλογοι γονέων είναι που παίρνουν πρωτοβουλίες για να μπορέσουν να φέρουν κάτι παραπάνω, είτε να κάνουν κάτι στο σχολείο τους επιπλέον. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν ούτε μεταφερόμαστε, ούτε χάνουμε το χαρακτήρα το δημόσιο, ούτε ίσα ίσα. Δεν βλέπω ότι από τις εξαγγελίες βγαίνει κάτι τέτοιο. Εξακολουθεί να ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου. Το ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή το να πάει κάποιο στο παιδί του σε ένα άλλο σχολείο ήταν προνόμιο αυτών που είχαν να πληρώσουν για να τα πάνε σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Και γνωρίζομαι πολύ καλά και πολιτικούς αρχηγούς, τα παιδιά τους έχουν σε ιδιωτικά σχολεία. Τότε αυτή τη στιγμή δημιουργούμε πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Τα πειραματικά σχολεία που δημιουργήσαμε στο Ηράκλειο. Και έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε ελεύθερο να βάλει το παιδί του σε μια διαδικασία πλήρωσης. Κύριε, για να μπορέσει να μπει, ίσα ίσα αυτό ενισχύει. Κρατάω τις απόψεις σας, γιατί ακούω τις απόψεις όλων εσάς των εκπαιδευτικών. Να ρωτήσω από το Σεπτέμβρη, γιατί τώρα αυτό είναι και κάτι που απευθύνεται σε εσάς ως προϊστάμενος. Από το Σεπτέμβρη θα μπορέσουν όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής πραγματικά να λειτουργήσουν? Κοιτάξτε, κάποια θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, κάποια όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να βάλουμε το πολλαπλό βιβλίο, το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει από τη μεθεπόμενη χρονιά, γιατί αυτό προϋποθέτει και αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα, που επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν.
έτσι έχουν ξεπεραστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα το πολλαπλό βιβλίο πιθανότητα δεν θα είναι έτοιμο. Οι 1.100 όμως οργανικές θέσεις ψυχολόγων, φυσικά. Το ότι τα αγγλικά θα μπουν στο νηπιαγωγείο, φυσικά και θα μπουν. Το ότι έχουμε περάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχουμε ήδη μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να μην είναι έτοιμος. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα άμεσα θα υλοποιηθούν και κάποια άλλα θα προγραμματιστούν για να γίνει η υλοποίησή τους στην πορεία. Στην πορεία. Είτε εν μέσω της νέας σχολικής περίοδου, είτε στην παραπάνω σχολική περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Κρατάω τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπελαδάκη. Ναι, καλό μεσημέρι καλά. Από τον 984. Σας ευχαριστώ. 84. Ο καιρός. Κύμα ζέστης και σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρου, θερμοκρασία έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο ήμασταν με την Καταρίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.